Αποτέλεσμα της Κυριακής μέσα στα κόμματα έχουν ξεκινήσει και θα κορυφωθούν, επιτρέψτε μου να πω ως εκτίμηση, και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί όπως είχε πει και η κυρία Μπακογιάννη, πλέον ας πούμε έχει συρρυκνωθεί με τα μέτρα τα παραδοσιακά αυτής της παράταξης. Κυρουμένων των αναγκαιών ένα μικρό κόμμα. Βέβαια. Άρα αυτές οι αλλαγές μπορεί να προσπαθήσουν να επικαλυφθούν είτε δια της επικοινωνίας ή οτιδήποτε. Βλέπετε εδώ, παραδείγματος χάρη, τον κύριο Βενιζέλο να προσπαθεί να φτιάξει ατζέντα στην πολιτική ζωή της χώρας. Όταν, επιτρέψτε μου να πω, το Πασόκ είχε στις ευρωεκλογές και στις εκλογές παλαιότερα 39, ξέρω εγώ, και 44% της πρόσφατης, δηλαδή τα τελευταία νούμερα, ύστερα πήγε στο 16, ύστερα πήγε στο 12, τώρα είναι στο 8 και θέλει να βάλει την ατζέντα, ας πούμε, της πολιτικής ζωής του τόπου. Ας σοβαρευτούμε όλοι. Το ζήτημα, το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι η διαπραγμάτευση που κάνουν ή, εν πάση περιπτώσει, ο κόμπος που βρίσκεται. Αυτός ο ανασχηματισμός που θέλει, τι ανασχηματισμός θα είναι κατά την άποψή σας? Δεν ξέρω. Περί πολιτικών πρέπει να μιλήσουμε. Τα πρόσωπα και πώς θα βολευτούν ή πώς θα ανοίξει ενδεχομένως ο κύριος Σαμαράς μια διάβλο επικοινωνία με επιπλέον βουλευτές λένε εν ώψη της προεδρικής εκλογής ή οτιδήποτε. Αυτή είναι... η διεύρυνση δεν θα γίνει μόνο μέσα από τα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν ήδη στην κυβερνητική πλειοψηφία. Ίσως είναι κάποια πρόσωπα που θα ξανάρθουν, ναι, όπως ο κύριος Φιλοβέρδος. Ή το φλερτ με τον κύριο Καρατζαφέρη που είναι εξωτερικό. Είτε κάποιοι από τους ανεξάρτητους Έλληνες που έχουν φύγει και έχουν ανεξαρτοποιηθεί. Καλώς. Η εξελίξη είναι και στη Δημάρ και είναι και αλλού, λοιπόν. Η εξελίξη είναι και στη Δημάρ, ένα μέρος το οποίο συμφωνούσε με την παραμονή στην κυβέρνηση. Δεν έχετε δίκιο. Κύριε Παπαδάκη, ίσως να δούμε και βλέπω, ναι. Εδώ υπάρχουν. Μ' άρεσε το ύφος σας. Μ' άρεσε το ύφος σας. Καταγράφεται ως είδηση. Καταγράφεται ως είδηση το ύφος σας. Το ύφος μου είναι ένα ύφος. Όχι, όχι, σε αυτό που είπε ο Βούτσος. Υπάρχουν δύο πλευρές. Η μία είναι η τεχνική πλευρά, η οποία εξελίσσεται. Μάλιστα. Με τα επικοινωνιακά στοιχεία ή τα ανοίγματα που θα κάνει ο Πρωθυπουργός ή οτιδήποτε. Αλλά υπάρχει και η ουσιαστική κοινωνικοπολιτική πλευρά, η οποία πιέζει και θα πιέσει εξαιρετικά και αφόρητα και μέσα στα ίδια τα κόμματα. Και με αυτή την έννοια πιστεύω ότι θα πάμε σε εθνικές εκλογές το συντομότερο δυνατόν. Μέσα στο 14. Από την πλευρά. Προσωπικά τις θεωρώ σίγουρες μέσα στο 14. Δηλαδή δεν μπορεί να αντέξει. Να αντέξουν δεσμεύσεις. Εγώ σας λέω μόνο. Εγώ σας λέω μόνο τη δέσμευση. Με τη βουλή αυτή. Βεβαίως. Να κάνω ένα σχόλιο. Εγώ δεν το συνάρτησα. Δεν έχει μπλόκινγκ. Εγώ δεν το συνάρτησα. Δεν έχει μπλόκινγκ. Σας επαναλαμβάνω, δεν το συνάρτησα. Λέτε για την τρίτη ψηφοφορία. Αν καταλάβατε, δεν το συνάρτησα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χαίρομαι γι' αυτό. Είπα ότι χαίρομαι γι' αυτό. Να μιλήσουμε από δύο λεπτά. Χαίρομαι γι' αυτό, κύριε Βούτση, γιατί είστε έμπειρος. Να μιλήσουμε από δύο λεπτά. Παρακαλώ. Παρακαλώ, να μιλήσουν από...